Με 19.000 μόρια, η Μαρία Ιατράκη από το Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, απόφοιτη του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους των πρώτων και είναι έτοιμη με ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας να επιλέξει ανάμεσα στις δύο σχολές που επιθυμούσε να περάσει, τη νομική ή την ιστορία αρχαιολογία. 19.000 νομίζω. Με ενδιαφέρουν δύο σχολές, νομική και ιστορία αρχαιολογία. Θα δούμε τώρα ποια θα επιλέξω. Ευχαριστημένη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πώς ήταν αυτός ο δρόμος μέχρι σήμερα? Δύσκολος. Η αναμονή είναι η πιο δύσκολη μετά τις εξετάσεις, πιο αγχωτική, αλλά εντάξει. Εν τέλει όλοι πήγαν καλά. Το ίδιο χαμόγελο στα χείλη και στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Φαρσάρη, που με 18.825 μόρια είναι ήδη επιτυχούσα της ιατρικής και αυτό που μένει, όπως λέει, είναι η επιλογή πόλης. 18.825 μόρια. Το περίμενες? Περίπου, ναι, γιατί είχα υπολογίσει πάνω κάτω με τους καθηγητές μου πώς είχα γράψει σε κάθε μάθημα. Ο στόχος ποιος ήταν? Ιατρική ήταν και το πετύχαμε, ευτυχώς. Είμαι πανευτυχής γι' αυτό. Θα παραμείνεις εδώ στο Ηράκλειο? Μάλλον, ναι, το πιθανότερο. Κλείνει ένας κύκλος? Ναι, σίγουρα κλείνει ένας κύκλος. Τα μαθητικά χρόνια ήταν όλα πολύ ωραία. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σήμερα τερμάτισε την περίοδο αγωνίας για τους υποψήφιους που σχεδιάζουν τα επόμενά τους βήματα με κοινή συνισταμένη, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες στην έκθεση, οι οποίες τους ευνηδίασαν. Τα αποτελέσματα πάνω κάτω που περίμενα ήταν. Στην έκθεση βαθμολόγηση δεν μου άρεσε καθόλου, δεν ξέρω με τι κριτήρια βαθμολογήσανε. Κανένα παιδί δεν περίμενε τέτοιες βαθμολογίες. Δηλαδή και παιδιά που γράφουν 17-18 στην έκθεση, τα γεγονός ότι είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία, βλέπουμε ότι έχουν γράψει 13. Τώρα δεν ξέρουμε τι κριτήρια και τι οδηγήσαν τόσο από το Υπουργείο για τη βαθμολόγηση. Τώρα θα δείξει. Δεν ξέρουμε καθόλου. Υπήρχε μια δυσάρεστη έκπληξη στην έκθεση, όπου ο βαθμός ήταν 14,4. Περίμενα λίγο παραπάνω από την αλήθεια. Αλλά όλα καλά. Ο στόχος σου ποιος ήταν? Ο στόχος μου ήταν και είναι ακόμα η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ, όπου είμαι 1.700 μόρια πάνω. Από τη μια χαμόγελα χαράς, από την άλλη προβληματισμός. Τα συναισθήματα ανάμεικτα και φέτος για τους μαθητές που σε συνθήκες κορονοϊού ετοιμάστηκαν για τις εξετάσεις τους. Αρκετά καλά πήγα. 17-700 μόρια έβγαλα. Θεωρώ ότι αν δεν έχω πιάσει την πρώτη μου επιλογή που είναι στην ΑΣΟΕ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχω πιάσει τη δεύτερη που είναι Οργάνωση και Διοίκηση. Όσο για το μυστικό της επιτυχίας, μάλλον για τον καθέναν από τους υποψήφιους διαφορετικό. Με κοινή βάση το οργανωμένο διάβασμα και τη σωστή αντιμετώπιση της ύλης, τόσο ως προς τον προγραμματισμό, όσο και ως προς την ψυχολογία τους. Βλέπω χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών που ήρθαν να δουν τους βαθμούς τους. Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα. Εμείς ευχόμαστε ο καθένας να πετυχαίνει τους στόχους του.